Η ραγδαία αύξηση, κυρίες και κύριοι, των ενοικίων αποτελεί ένα μείζον θέμα συζήτησης για πολύ μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας, που είτε ετοιμάζονται να κάνουν το επόμενο βήμα δημιουργώντας την δική τους οικογένεια, είτε αναζητούν, είναι σε αυτό το σαφάρι αναζήτησης ενοικίου, είτε έχει λήξει το μισθωτήριο συμβόλαιό τους. Αυτό που είναι κοινό συμπέρασμα είναι ότι τα ενοικία έχουν ανέβει πάρα πολύ. Οι τιμές τους είναι πραγματικά τιμές φωτιά. Ελάτε να δούμε με τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, είναι ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estates, που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστώ. Για άλλη μια φορά. Καλή σας ημέρα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ποια είναι λοιπόν η εικόνα, γιατί ισχύει αυτό, είναι πραγματικά στα ύψη και δεν ξέρω αν υπάρχουν τελικά διαθέσιμα σπίτια, κατοικίες και εδώ στο Λεκανοπέδιο αλλά και σε άλλες περιοχές. Θα μας δώσετε εσείς τη χαρτογράφηση της εικόνας, ποια είναι η κατάσταση. Κύριε Μαλά, βλέπουμε ότι η αύξηση ζητούμενων τιμών ενοικίας από το 2018 στο 2022 ξεκινά από 37,2% και 42,1% αν πρόκειται για ένα κίνητο κατάλληλα για οικογένεια, ένα κίνητο δηλαδή με δύο προδωμάτια από 5 τετραγωνικά μέτρα έως 110 τετραγωνικά μέτρα. Ο βασικός λόγος που βλέπουμε την αύξηση των ενοικίων αρχικά είναι ότι υπάρχει πολύ μικρή διαθεσιμότητα κινήτων και αυξημένη ζήτηση καθημερινότητά μας. Σκεφτείτε, μετά από 10 χρόνια μνημόνια, ότι δεν είχαμε οικοδομική δραστηριότητα με αποτέλεσμα ο κόσμος να στρέφεται μαζικά στο να ζητήσει ακίνητα ενοικίαση. Άρα, καταλαβαίνουμε από τη λογική ότι όταν υπάρχει υψηλή ζήτηση και μικρή διαθεσιμότητα, αυξάνονται οι τιμές. Ναι. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι το μέσο όρο αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, αν κάποιος ψάξει να βρει ένα κίνητο, θα δει ότι στην Αθήνα το 65,66% έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 700 ευρώ. Δηλαδή, 7 στα 10 κίνητα κατάλληλα για οικογένεια έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 700 Μιλάμε ευρώ. Μιλάμε για σπίτια πόσων τετραγωνικών, δηλαδή. Από 75 έως 110 τετραγωνικά μετά, δηλαδή κίνητα με δύο προδωμάτια. Τώρα στα βόρεια προάστια βλέπουμε ότι 9 στα 10 κίνητα κατάλληλα για οικογένεια, σύμφωνα με τις διαθέσιμες αγγελίες, έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 800 ευρώ το μήνα. Mm-hmm. Δηλαδή, όσο είναι ουσιαστικά ένας καλός μισθός. Ναι. Εντάξει, είναι πραγματικά εξωφρενικά τα ποσά, αν το σκεφτούμε συνολικότερα, γιατί να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο το κόστος στέγασης, είναι το κόστος μίσθωσης της κατοικίας, είναι κοινόχρηστα, οι λοιποί λογαριασμοί. Ακριβώς. Εκτοξεύουν, έτσι. Βλέπουμε στα δυτικά προάστια ότι περίπου 5 στα 10 ακίνητα έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 700 ευρώ, ένα ακίνητο κατάλληλο για οικογένεια άνω του πρώτου ορόφου. Ναι. Αν γυρίσει η κάρτα, θα δούμε και τις υπόλοιπες περιοχές. Να προχωρήσουμε λίγο την κάρτα, να δούμε και τα υπόλοιπα. Στα νότια προάστια, 8 στα 10 ακίνητα έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 800 ευρώ. Δηλαδή, παρόμοια εικόνα περίπου με τα βόρεια προάστια του νομού Αττικής. Mm-hmm. Και βλέπουμε και στον Πειραιά. Στον περίπου 5 στα 10 ακίνητα ζητούμενο μίσθωμα άνω των 700 ευρώ. Δηλαδή, γενικότερα αυτή τη στιγμή, το να ψάξει να βρει κάποιος ένα σπίτι το οποίο να είναι πιο προσιτό το ενίκιο του, βλέπουμε ότι πλέον δεν υφίσταται όσον αφορά τουλάχιστον το νομό Αττικής. Δηλαδή, στο υπόλοιπο Αττικής, αυτή τη στιγμή κάποιος μπορεί να βρει ένα σπίτι το οποίο να είναι άνω των 700, μάλλον λιγότερο από 700 ευρώ, περίπου 4 στα 10 ακίνητα. Και στο υπόλοιπο Αττικής, το σημαντικό είναι το εξής, ότι αν βρούμε ένα σπίτι στο υπόλοιπο Αττικής, κατά κύριο λόγο είναι και ακίνητα, το οποίο είναι νεότερα ηλικιακά. Δηλαδή, δεν είναι τα παλιά σπίτια του κύριου της Αθήνας του 1970-1980. Στο υπόλοιπο Αττικής, κατά κύριο λόγο, τα ακίνητα είναι κατασκευής μετά το 1990-1995. Ναι, εκεί συνήθως βέβαια ο Νίκος επιβαρύνεται με το κόστος της μετακίνησης, γιατί μιλάμε για πιο απομακρυσμένες περιοχές από το κέντρο της Αττικής. Να δούμε λίγο τώρα πού υπάρχουν κατάλληλες κατοικίες με τη βοήθειά σας για οικογένειες σε ένα, ας το πούμε, πιο φυσιολογικό ποσό, με να βάλουμε μια τάξη μεγέθους μέχρι τα 600 ευρώ. Ακριβώς. Κύριε Μαλά, πιο πολλές οικογένειες που αναζητούν ακίνητα που είναι με τιμές από 550 έως 600 ευρώ. Ακίνητα κατάλληλα για οικογένειες. Βλέπουμε το εξής τώρα, ότι μόλις 2 στα 10 ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας έχουν ζητούμενο μίσθωμα έως 600 ευρώ. Τώρα, αν βρούμε αυτό το ακίνητο στο κέντρο της Αθήνας, να γνωρίζει ο κόσμος ότι είναι κατασκευής έως το 1980, δηλαδή τουλάχιστον 42 ετών σπίτι. Και ανάλογα την περιοχή του κέντρου, το συγκεκριμένο ακίνητο μπορεί να είναι ανακαινισμένο ή αλλιώς μη ανακαινισμένο. Ναι. Δηλαδή, στις καλές περιοχές του κέντρου είναι μη ανακαινισμένα ακίνητα. Τώρα, στα βόρεια προάστια βλέπουμε ότι αν αναζητήσουμε ακίνητο, δυστυχώς σχεδόν δεν υπάρχει, ουσιαστικά μηδενική διαθεσιμότητα. Στα δυτικά προάστια, 3 στα 10 ακίνητα έχουν ζητούμενο μίσθωμα έως 600 ευρώ. Στα νότια προάστια, περίπου τα ίδια δεδομένα με τα βόρεια προάστια, 4% από τις διαθέσιμες αγγελίες έχουν ζητούμενο μίσθωμα έως 600 ευρώ. Στο υπόλοιπο του Πειραιά, 3 στα 10 ακίνητα ζητούμενο μίσθωμα έως 600 ευρώ. Και στο υπόλοιπο Αττικής, πάλι 3 στα 10 ακίνητα περίπου ζητούμενο μίσθωμα έως 600 ευρώ. Άρα, κατανοούμε την δυσκολία τη δεδομένη χρονική στιγμή μια οικογένεια να ζητήσει κατοικία με προσιτό ενίκιο της τάξης έως 600 ευρώ.
Λοιπόν, πραγματικά άσχημα τα νέα. Δεν ξέρω τι μπορεί να βρεθεί για να λυθεί αυτό το θέμα. Και να μην ξεχνάμε, κύριε Μπάκα, ότι είναι και το άλλο το ζήτημα με τις λήξεις των μισθωτηρίων συμβολέων που πλέον ζητούνται πολύ υψηλά ποσά. Κύριε Μαλά, έχετε απόλυτο δίκιο. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα διάστημα όπου έχουμε την ανανέωση του μισθωτηρίου συμβολίου του 2019. Όταν τα μισθωτήρια συμβόλαια, τα οικιστικά, έχουν τριετή διάρκεια. Άρα, πάρα πολλοί συμπολίτε μα, σε δεδομένη χρονική στιγμή, βρίσκονται σε μια διαπραγμάτευση με τον ιδιοκτήτη για την ανανέωση μισθωτηρίων συμβολίων. Υπάρχουν ακραία φαινόμενα. Οι ιδιοκτήτες να ζητούν αυξήσεις ακόμα και 25% και 30%. Ενώ υπάρχουν και ιδιοκτήτες όμως οι οποίοι βλέπουν ότι ο στόχος είναι να έχουν ένα ενοικιαστή ο οποίος καταβάλει κάθε μία το ενίκιο του χωρίς να έχει οφειλές και να σέβεται το ακίνητο. Είναι μια δύσκολη περίοδος όσον αφορά τα ενίκια. Βλέπω αυξητικές τάσεις χρόνο με το χρόνο. Η φετινή χρονιά εμείς θεωρούμε ότι θα κλείσει με συν 10% αύξηση σχέση με το 2021. Παράλληλα, μην ξεχνάμε ότι ακόμα και η Ελστάτ μας είπε ότι το Μάιο του 2022 είχαμε αύξηση κατά 35% του κόστου στέγασης σχέση με τον Μάιο του 2021. Μάλιστα. Και όλα αυτά με ένα πληθωρισμό στο 10% σύμφωνα με την Κομισιόν του 2022. Με τεράστιες πληθωριστικές πιέσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Μαζί μας. Σας ευχαριστούμε και εμείς.